Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον Παράδεισο. Κύριε ελέησον. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ, 92 και 2 στα FM, είναι το πολιτικό βαρόμετρο, στο μικρόφωνο Ηλίας Γκριζικός. Και σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα, όπως σας είπα κυρίες και κύριοι, είναι τη Ζωοδόχου Πηγής. Θεωρείται μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία, είναι η γιορτή της Παναγίας μας. Χρόνια πολλά σε όλες όσους γιορτάζουν σήμερα. Μαζί μου σχολιάζει ο πατέρας Θεόδωρος Ζήσης, πρωτοπρεσβύτερος της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, καθηγητής του Απιθύτα της Θεολογικής Σχολής, τον οποίο και καλημερίζω, μάλλον Χριστός Ανέστη χρόνια πολλά, για να είμαι πιο, είναι πιο των ημερών θα έλεγε, για 40 μέρες, έτσι δεν είναι πατέρα Θεόδωρε? Χριστός Ανέστη, πιο επίκαιρο, πιο επίκαιρο. Παλαιότερα οι πρόγονοί μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, όλο το 40ήμερο μέχρι της αναλήψεως, έλεγαν Χριστός Ανέστη, δεν έλεγαν καλημέρα και καλησπέρα. Επί 40 ημέρες πρέπει να χαιρετόμαστε με τον Χριστός Ανέστη. Μάλιστα. Πολύ, πολύ καλά το είπατε. Ναι. Ή και με τη λέξη χαίρεται, και με αυτό δεν γίνεται. Και με το χαίρεται. Το χαίρεται είναι πιο ουδέτερο, δηλαδή αποφεύγουν πολλοί να πούν τον Χριστός Ανέστη για να μην παρεξηγηθούν. Αλλά αυτό δείχνει μια φοβία, μια δειλία, γιατί να μην ομολογούμε ότι είμαστε χριστιανοί. Λέγοντας τον Χριστός Ανέστη, δείχνουμε τη χαρά μας ότι αναστήθηκε ο Χριστός επί 40 ημέρες. Μάλιστα. Το χαίρεται είναι ουδέτερο και δεν παραπέμπει στο Χριστό. Είναι βέβαια αναστάσιμος χαιρετισμός και αυτός, γιατί και ο Χριστός που αναστήθηκε είπε στις μυροφόρες χαίρεται. Αλλά πάντως παραδοσιακός αναστάσιμος χαιρετισμός επί 40 ημέρες είναι το Χριστός Ανέστη. Μάλιστα. Όπως και στις εκκλησίες, στις ακολουθίες, στις λειτουργίες λέμε το Χριστός Ανέστη. Μάλιστα. Επί 40 ημέρες. Λοιπόν, αληθώς Ανέστη λοιπόν ο Κύριος. Πάμε λοιπόν στην επικαιρότητα. Να πούμε σαν σήμερα, πατέρα Θεόδωρε, το 2003 είναι η πιο μαύρη μέρα για την ημαθία. 21 μικρά παιδιά έφυγαν από τη ζωή. Ήμουν εκεί, καταγράφησαν από τις τηλεοπτικές κάμερες, περιέγραψα τα πάντα στις τηλεοράσεις. Δεν μπορώ να το αφήσω και να μην το σχολιάσουμε. Ήταν ηλικίου, λέτε? Ναι, ναι, ναι. Ήταν οι μαθητές από το Μακρυγόρι, οι μαθείες. Ναι, ναι, ήταν όντως ήταν τραγική ημέρα για όλη την Ελλάδα, για την ημαθία ιδιαίτερα. Όλους μας κατασυνέτριψε το γεγονός αυτό. Αλλά τα παιδιά αυτά έφυγαν σε νεαρή ηλικία, με λιγότερα αμαρτήματα, και ελπίζουμε πως στην άλλη ζωή ο Θεός θα τους έχει σε καλή θέση. Και να πούμε ότι κάποια από τα επιζώντα παιδιά έχω μάθει ότι έχουν χειροτονηθεί και έχουν προχωρήσει μέσα στην Εκκλησία. Διότι ήταν ένα βίωμα αυτό σταυροαναστάσιμο. Μέσα από την θλίψη και από το σταυρό αυτού του συμβάντους, του ατυχήματος, ήρθε η Ανάσταση. Πολλές φορές έτσι συμβαίνει. Μέσα από δύσκολες περιστάσεις στη ζωή μας οδηγούμαστε στην Ανάσταση, όπως μέσα από το Σταυρό ήρθε η Ανάσταση. Μάλιστα. Πατέρα Θεόδωρε, μεγάλη μέρα σήμερα για την Ορθοδοξία μας. Είναι η γιορτή της Παναγίας. Βεβαίως. Και πάντοτε όταν έχουμε ένα προβληματάκι, όταν οδηγούμε, κάτι μας πάει στραβά ή κινδυνεύουμε, λέμε Παναγιά μου. Τότε την επικαλούμαστε. Και μάλιστα της Ζωοδόχου Πηγής. Η Παναγία, η Ζωοδόχος Πηγή, η οποία συνδέεται με έναν ιστορικό ναό στην Κωνσταντινούπολη και με σωρία θαυμάτων που έγιναν στο εκεί αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής, και γι' αυτό ονομάστηκε άλλοτε Ζωοδόχος Πηγή, διότι από το αγίασμα που υπάρχει εκεί σε αυτόν τον γνωστό ναό της Κωνσταντινούπολης έγιναν του κόσμου τα θαύματα, οι άσεις ποικίλων ασθενειών, σχεδόν όλο το φάσμα των ασθενειών, φοβερές ασθένειες. Όσοι έπαιρναν από το αγίασμα αυτό και χρήοντο ή και έπιναν, θεραπεύοντο από αυτές τις ασθένειες, και για το λόγο αυτό ονόμασαν την Παναγία και το αγίασμά της εκεί Ζωοδόχου Πηγή, λόγω αυτής της μεγάλης θεραπευτικής ιδιότητος που είχε το νερό αυτού του αγιάσματος εκεί στο ναό της Παναγίας, στον Μπαλουκλή. Μπαλουκλή, ναι. Και ξέρετε γιατί ονομάστηκε Μπαλουκλή? Θα μας το φρεσκάρετε εσείς και θα μας το πείτε. Διότι όταν κατέλαβαν η Κωνσταντινούπολη, οι Τούρκοι την Κωνσταντινούπολη, 1453, εκεί στο ναό αυτό της Ζωοδόχου Πηγής υπήρχε ένας γέροντας,
ο οποίος την ώρα εκείνη τηγάνιζε ψάρια ή την άλλη μέρα. Και κάποιος του είπε, λέει, τι κάθεσαι εδώ, τηγανίζεις ψάρια, κάθεσαι ήσυχος, δεν έμαθες ότι η πόλη έπεσε, γιατί το αγίασμα είναι έξω από τα τείχη της πόλεως, δεν έμαθες ότι η πόλη έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Και αυτός του φάνηκε απίστευτο να πέσει η πόλη στα χέρια των Τούρκων και λέει, δεν το πιστεύω παρά μόνο αν τα ψάρια που τηγανίζω πηδήξουν μέσα στο αγίασμα, μέσα στο νερό. Και θαυματουργικά την ώρα εκείνη τα τηγανισμένα ψάρια, τα νεκρά ψάρια, ναι, πήδησαν μέσα στο αγίασμα και ζωντάνεψαν. Και από την περίοδο εκείνη ονομάστηκε το μοναστήρι και ο ναός Μπαλουκλή, δηλαδή των ψαριών. Μπαλούκ είναι τα ψάρια. Μπαλούκ τα ψάρια, ναι. Τα τουρκικά, και ονομάστηκε η Παναγία του Μπαλουκλή, η Παναγία με το θαύμα των ψαριών. Μάλιστα. Ο ναός αυτός της Ζωοδόχου πηγής εκεί στον Μπαλουκλή, κύριε Χρυσικέ, ουσιαστικώς είναι μια ιστορία του Βυζαντίου. Δηλαδή εμφανίστηκε από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, από τον 4ο-5ο αιώνα. Τον πρωτοέκτησε πρώτα ο αυτοκράτορ Λέων ο Θράξ στα μέσα του 5ου αιώνα. Στη συνέχεια τον έκανε λαμπρότερο ο Ιουστινιανός, από ένα σεισμό καταστράφηκε. Τον ανακαίνησαν στη συνέχεια άλλοι βασιλείς, ο Βασίλειος ο Μακεδόν εδώ, ο δικός μας και ο γιος του ο Λέων, ο έκτος ο σοφός. Τελικώς όταν κατέλαβαν οι Τούρκοι την πόλη, τον κατέστρεψαν τον ναό, αλλά επειδή εξακολουθούσε το αγίασμα και να κάνει θαύματα ακόμη και σε μουσουλμάνους, σε Οθωμανούς οι οποίοι πήγαιναν, επέτρεψαν οι Οθωμανοί και έγινε ένα μικρό παρεκκλήσιο και το αγίασμα κάτω από το παρεκκλήσιο αυτό. Αλλά όταν το 1821 έγινε εδώ η Επανάσταση, τότε οι Γενίτσαροι πήγαν κατέστρεψαν και αυτό το παρεκκλήσιο. Αυτό το μικρό παρεκκλήσιο και το αγίασμα τα ρημάξαν όλα οι Γενίτσαρα, και μετά από 10-15 χρόνια κατάφερε ένας πατριάρχης ο Κωνστάντιος και έπεισε τον Σουλτάνο εκεί να ξαναδώσει άδεια, και έδωσε άδεια και κτίστηκε αυτός ο ναός που υπάρχει σήμερα, όπου εξακολουθεί να επιτελεί θαύματα και να είναι πολύ μεγάλο προσκύνημα για όλους τους Ορθοδόξους. Μάλιστα. Και το μυαλό μας ξεκινάει από την ημέρα, την Αναστάσιμο ημέρα. Ναι. Από τον ναό της Αναστάσεως, η ζωή εν τάφο, μην τα ξεχνάμε αυτά, και τελικά το Χριστός Ανέστη. Μα και είναι και αναστάσιμη, ναι, περίοδο, ναι. Δηλαδή αυτή η περίοδος σε διακινήσει με εβδομάδα είναι συνέχεια του Πάσχα και θεωρείται ως μια ημέρα ουσιαστικώς. Γι' αυτό και την εβδομάδα αυτή έχουμε κατάλυση εις πάντα πανηγυρικά, δηλαδή δεν νηστεύουμε ούτε Τετάρτη ούτε Παρασκευή, και διαρκώς επαναλαμβάνουμε όλες αυτές τις ημέρες την λειτουργία της Αναστάσεως. Είναι ουσιαστικώς προέκταση της ημέρας της Αναστάσεως, και καλά το θίγεται αυτό, διότι θα πρέπει στην εκπομπή μας, μια και είμαστε σε αυτήν την αναστάσιμη περίοδο, να δώσουμε μερικές σκέψεις γύρω από το νόημα της Αναστάσεως. Ποιο είναι το βαθύτερο πνευματικό νόημα. Και θα το συνδυάσετε λίγο και με αυτό το τριήμερο πένθος της πολεμικής αεροπορίας, γιατί πολλά είναι αυτά που ακούμε. Ναι, και αυτό, με το και αυτό θα το κάνετε, να μπούμε λίγο σε αυτό το μήνυμα. Και για αυτό το μήνυμα. Να πούμε λοιπόν, βεβαίως, καταρχήν ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι νίκη εναντίον δύο αιωνίων εχθρών του ανθρώπου, της ανθρωπότητος, εναντίον του κακού της αμαρτίας και εναντίον του θανάτου. Αν πάρουμε πρώτα το κακό και την αμαρτία, θα πρέπει να πούμε ότι πριν από τον Χριστό κανένας δεν είχε κατορθώσει να νικήσει την αμαρτία, να είναι αναμάρτητος. Υπήρχαν στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης κάποιοι προφήτες δίκαιοι, οι οποίοι ήταν ανάρετοι, αλλά όχι εντελώς αναμάρτητοι, όπως και στον χώρο της ελληνικής φιλοσοφίας μπορούμε και εκεί να βρούμε κάποιους φιλοσόφους οι οποίοι ομιλούν για την αρετή, και έχουμε και παραδείγματα κάποιων αρετών εκεί, ακόμη και ο Μέγας Βασίλειος στον λόγο του προς τους νέους, πώς να ωφελούνται από την αρχαία ελληνική γραμματεία, παρουσιάζει κάποια παραδείγματα φιλοσόφων που νίκησαν το κακό εν μέρη. Αλλά καθ' ολοκληρίαν δεν είχε κατορθώσει κανένας να νικήσει το κακό. Ο μόνος που ενίκησε το κακό και ήταν τελείως άγιος και αναμάρτητος ήταν ο Χριστός, και γι' αυτό συνασπίστηκε το κακό της εποχής του. Όλοι οι άρχοντες του κακού και του μίσους, οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, επειδή δεν υπήρξε ποτέ στην ανθρωπότητα τέτοια άγια προσωπικότητα η οποία τους έκρινε. Γιατί όταν υπάρχει Άγιος, αυτός κρίνει τους άλλους, γιατί βλέπουν οι άνθρωποι τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε έναν Άγιο άνθρωπο και στους κακούς ανθρώπους. Όλοι αυτοί συνασπίστηκαν εναντίον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και με κατηγορίες, με ψεύτικες, με συκοφαντίες, τον οδήγησαν στο Σταυρό και τον οδήγησαν στον θάνατο, και νόμιζαν οι ανόητοι
ότι θα μπορούσε το κακό να νικήσει. Είναι δυνατόν ο Θεός να επιτρέψει η καθολοκληρία να νικήσει το κακό, να νικήσει ο διάβολος, να νικήσει ο Σατανάς? Και βλέπετε ότι απέναντι στο μίσος ο Χριστός έδειξε αγάπη. Απέναντι στην εκδίκηση έδειξε συγχωρητικότητα. Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδας ετυπιούσε. Απέναντι στον πλούτο και στην καλοπέραση έδειξε την φτώχεια, ήταν φτωχός ο Χριστός κτλ. Δηλαδή δεν υπήρχε τι εξημών ελέγχει με περί αμαρτίας. Δεν μπορούσε κανένας να βρει ένα ψεγάδι αμαρτίας. Και αποδείχθηκε με την Ανάσταση ότι τελικώς, ενώ οι άρχοντες του κακού, οι κακοί με το μίσος, με την εκδίκηση, με τις συκοφαντίες προσπάθησαν να αφανίσουν το κακό, δεν το επέτρεψε ο Θεός και ο καλός, ο Άγιος, ο Θεός, ο Αναμάρτητος αναστήθηκε. Αυτό λοιπόν είναι η μία πλευρά της σημασίας της Αναστάσεως, ότι δεν μπορεί ποτέ το κακό να νικήσει το αγαθό. Θα θριαμβεύει πάντοτε το αγαθό, έστω και αν προσωρινά κάτω στη γη, ιδιαίτερα εδώ, φαίνεται ότι κυριαρχούν οι κακοί. Και το δεύτερο μεγάλο σημείο επίσης, κύριε Χρήση, ότι είναι ο μόνος ο οποίος ενίκησε τον θάνατο. Δεν υπάρχουν στην ιστορία της ανθρωπότητας, όλοι ξέρουμε πως κανένας δεν διαφεύγει τον θάνατο. Όλοι πεθαίνουμε, δεν υπάρχει πρόσωπο το οποίο έχει διαφεύγει. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο που έχουμε στη ζωή μας είναι ότι όλοι θα πεθάνουμε. Και όμως υπήρξε ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος, ο οποίος δεν επέτρεψε την διάβρωση και την διαφθορά του σώματος του. Σε εμάς το σώμα μας διαφθείρεται μέσα στο χώμα και τα λοιπά. Όπου και να ταφεί, διαφθείρεται. Ο Χριστός, λόγω του ότι ήταν ενωμένος με την θεότητα, η θεότητα δεν επέτρεψε να φθαρεί το σώμα του και μας έδειξε έτσι ένα αρχέτυπο, ένα πρότυπο του τι θα συμβεί και σε εμάς. Το ίδιο θα συμβεί και σε εμάς. Θεωρείται δηλαδή ο Αναστάς Χριστός, θεωρείται απαρχή, έτσι λέγεται, απαρχή των κεκοιμημένων, προοδοποίησε και την δική μας Ανάσταση. Έτσι και στη Δευτέρα Παρουσία και τα δικά μας τα σώματα θα αναστηθούν και θα ενωθούν με τις ψυχές μας και αιωνίως μετά θα υπάρχει ένας άρτιος άνθρωπος εκ ψυχής και σώματος. Είναι φοβερό το μήνυμα αυτό της Αναστάσεως. Το μήνυμα δηλαδή ότι δεν τελειώνει η ζωή στον τάφο. Ακολουθεί η ζωή είναι τάφο, από εκεί ξεκινά. Και θα αναστηθούν. Και επί τη ευκαιρία, έτσι για λόγους γνωσιολογικούς, να πούμε και την έννοια της λέξης Πάσχα. Η λέξη Πάσχα είναι εβραϊκή και σημαίνει πέρασμα. Είναι το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας. Το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας από την δουλεία των Αιγυπτίων στην ελευθερία που τους έδωσε ο Θεός με το θαύμα που έκανε εκεί που έκοψε στη μέση την Ερυθρά Θάλασσα και πέρασαν οι Εβραίοι και καταποντίστηκαν με τα στρατεύματα του Φαραώ. Σε εμάς εδώ το Πάσχα το πήραμε, διότι εμείς με την Ανάσταση του Χριστού περάσαμε από το θάνατο στη ζωή, από το κακό στο καλό. Και αυτό το λέει θαυμάσαι ένας αναστάσιμος ύμνος που τον ακούμε αυτές τις μέρες. Αναστάσιος ημέρα λαμπριθόμεν λαΐ, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, και βάζει αιτιολογία. Εκ γάρ θανάτου προς ζωήν και εκ γης προς ουρανών. Εκείνο το γάρ εκεί, γιατί λέμε Πάσχα, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, εκ γάρ θανάτου προς ζωήν, γιατί από τον θάνατο πήγαμε στη ζωή και από την γη ανεβήκαμε στον ουρανό. Είναι λοιπόν από τις πλευράς αυτής πολύ μεγάλη σημασία της Αναστάσεως, διότι αυτοί οι δύο προαιώνιοι εχθροί του ανθρώπου, από τη μία πλευρά το κακό, η αμαρτία, και από την άλλη ο θάνατος, νικήθηκαν από τον Χριστό και δίνουν και σε εμάς ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδος. Αν μάλιστα τα επικαιροποιήσει κανένας αυτά και σήμερα με τις προσπάθειες που γίνονται παγκοσμίως από τους παγκοσμιοποιητάς, από τη νέα εποχή, από τα γνωστά κέντρα των σκοτεινών δυνάμεων, να εξαφανίσουν ό,τι καλό, ό,τι αγαθό υπάρχει, όποια αξία υπάρχει στην ανθρωπότητα, ιδιαίτερα να εξαφανίσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία, διότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, είναι η συνέχεια του Χριστού. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός εις τους αιώνας. Ό,τι έκαναν με τον Χριστό και τον νόμιζαν πως τον έθαψαν και νίκησαν, προσπαθούν να κάνουν και με την Εκκλησία, να θάψουν και την Εκκλησία. Όλες αυτές οι εκκλησιομάχες δυνάμεις, οι άφεες δυνάμεις, επαναλαμβάνουν αυτό που έκαναν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Γι' αυτό βλέπετε και στη χώρα μας υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις θεομάχων και εκκλησιομάχων δυνάμεων, οι οποίοι ανοήτως νομίζουν ότι θα θριαμβεύσουν και ότι θα βάλουν την Εκκλησία στο περιθώριο εναντίον της Εκκλησίας, το ένα, το άλλο, εναντίον αρχιερέων, εναντίον του κλήρου, ταλιμπάν, κατηγορίες κτλ. Δεν πρόκειται η Εκκλησία να νικηθεί, γιατί η Εκκλησία είναι ο Χριστός,
ο εις τους αιώνας επεκτηνόμενος. Μάλιστα, να ρωτήσω κάτι, επειδή το ανέφερα και δεν θέλω να το προσπεράσουμε, σχετικά με το θάνατο αυτού του Σμιναγού που έφυγε υπερπατρίδος. Ναι. Εδώ τώρα πώς είναι τα πράγματα, πώς τα βλέπει η Εκκλησία ουσιαστικά, έναν τέτοιο θάνατο. Η Εκκλησία ευλογεί και πρωτοστατεί στους αγώνες υπέρ της πατρίδος. Διότι η πατρίδα φυλάσσει τα ιερά και τα όσια. Ναι. Επειδή η πατρίδα μας φυλάσσει τα ιερά και τα όσια, και αυτός είναι ο κίνδυνος, κύριε Χρυσικέ. Ναι. Θα φυλάσσει τώρα η πατρίδα μας τα ιερά και τα όσια. Ο ανθιπολοχαγός, βέβαια, από ό,τι φαίνεται, και όλα αυτά τα παιδιά εκεί των ενόπλων δυνάμεων, από ό,τι γνωρίζουμε, έχουν παραδοσιακά φρονήματα, είναι πατριώτες και είναι και καλοί χριστιανοί. Το πρόβλημα είναι ότι ο νεαρός ο ήρωας, και ορθώς τον χαρακτήρισε ως ήρωα, αυτός θα αμυφθεί ιδιαίτερα από το Θεό, διότι έφυγε αγωνιζόμενος υπέρ της πίστεως και υπέρ της πατρίδος. Το θέμα είναι η δική μας τη μήνυμα θα πάρουμε. Ναι, εδώ είναι το θέμα, εδώ είναι γι' αυτό σας... Η δική μας τη μήνυμα, δηλαδή θυσιάζονται νέοι άνθρωποι για να φυλάξουν τα σύνορα της πατρίδας μας, καθημερινά θέτουν τους εαυτούς τους σε κίνδυνο και τα σύνορά μας οι άλλοι τα προείδουν από μέσα. Ναι. Γκρεμίζουν τα σύνορα και τις αξίες μας από μέσα. Και βλέπουμε και... Και σιγά σιγά δεν θα έχουμε πατρίδα, γιατί η πατρίδα μας θα αλλοιωθεί από μέσα. Γιατί ο αεροπόρος σκοτώνεται πάνω στους εθέρες εκεί για την πατρίδα, και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι προδίδουν και σκάφτουν και φύρουν τα θεμέλια της πατρίδας μας εκ των έσω. Ναι. Αυτό είναι το δυσίον σημάδι. Ο αεροπόρος έφυγε νέος άνθρωπος, άφησε από ό,τι άκουσα στις ειδήσεις και σύζυγο και παιδιά. Θα τον ενθυμούνται ως ήρωα και η ψυχή του είναι σίγουρα αναπαυμένη στις κόλπους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι δεν είναι, πατέρα Θεόδωρε? Ασφαλώς. Και πρέπει να καμαρώνει κανένας αυτά τα νέα παιδιά που προσέρχονται στις στρατιωτικές σχολές και έχουν αυτό το πατριωτικό φρόνημα, το οποίο πρέπει να καλλιεργήσουμε. Αυτή δηλαδή την αναστάσιμα, την νικητήρια δύναμη του καλού εναντίον του κακού. Γιατί αυτό κάνουμε. Δηλαδή η Τουρκία αντιπροσωπεύει το κακό τώρα. Ναι, αντιπροσωπεύει το Ισλάμ, αντιπροσωπεύει την επιθετικότητα, την εκδικητικότητα. Ναι. Είναι δυνατόν να υπάρχει θρησκεία η οποία να διατάζει να σφάζουν τους ανθρώπους? Έχω ένα μήνυμα από ένα Κροατή. Θα το διαβάσω αυτούσιο, θα μου επιτρέψετε, πατέρα Θεόδωρε. Ναι, βεβαίως. Λένε, θα πάνε αγήματα στην κηδεία και πολιτική με όμικρον γιώτα, θα δώσουν χειραψίες, θα πούν παχιά λόγια μεγάλα, πιθανώς θα δώσουν και κάποιες υποσχέσεις και όλοι οι υπόλοιποι θα συνεχίσουμε τη ζωή μας. Αυτοί που μένουν πίσω του θα έχουν να παλέψουν με το μετά. Η γυναίκα του, τα παιδιά του, ίσως οι γονείς του, οι απώλειες είναι μεγάλες. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Νομίζω περιγράφει την πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή όντως τώρα στην επικαιρότητα επάνω όλοι επιδεικνύουν το θαυμασμό τους, τους επένους κτλ. Μετά έρχεται η καθημερινή πεζότητα, η καθημερινή πραγματικότητα, ότι όλα ξεχνιούνται. Και οι άνθρωποι, οι αναπομείναντες, αντιμετωπίζουν τη σκληρή πραγματικότητα. Ίσως και με 400 ευρώ το μήνα, δεν ξέρω τώρα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρναν 1.000-1.200 ευρώ για αυτήν τη δουλειά τους. Φοβερό, φοβερό. Ναι. Φοβερό. Δεν ξέρω, είναι φοβερό τα πράγματα. Τόσα ευρώ παίρνει στην Ευρώπη ένας ανειδίκευτος εργάτης. Ναι, ναι. Ένας ανειδίκευτος που δουλεύει τις οικοδομές. Και ένας πιλότος σε τόσο κρίσιμη αποστολή, με τόσο μεγάλο κίνδυνο και με τόσα μεγάλα ρίσκα. Αυτά είναι που πρέπει να διορθώσει η χώρα μας και η πατρίδα μας. Αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε ένα κράτος δικαίου, να το πούμε λίγο γι' αυτό. Ναι, βέβαια, ασφαλώς. Αλλά εγώ όπως πάντοτε, ξέρετε κύριε Χρυσικέ, επιμένω ότι η πατρίδα μας θα πάει καλά αν επαναφέρει τις αξίες τις χριστιανικές, τις ορθόδοξες. Είδατε στον ναό που αναφερθήκαμε, τη ζωοδόχου πηγή στην Κωνσταντινούπολη, στον Παλουκλή. Ναι, ναι. Από την αρχή εκεί πόσοι αυτοκράτορες, ο Λέων, ο Ιουστινιανός, ο Βασίλειος ο Μακεδόνου, έδειχναν τόσο ενδιαφέρον, πήγαιναν οι ίδιοι με ευλάβεια, άρρωστοι οι ίδιοι, και θεραπεύθηκαν θαυματουργικά από την Παναγία μας. Πόση πίστη είχαν. Και επειδή είχαν τόση πίστη όλοι αυτοί οι άρχοντες οι αυτοκράτορες, γι' αυτό και ο Θεός μεγάλυνε το Βυζάντιο επί χίλια χρόνια. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν η αυτοκρατορία, η μοναδική δύναμη. Δεν υπήρχε άλλη παγκόσμια δύναμη σαν το Βυζάντιο. Σήμερα ερίζουν Αμερική και Ρωσία, οι δύο μεγάλες δυνάμεις. Τότε επί χίλια χρόνια υπήρχε μόνο μία δύναμη.
Μόνο το Βυζάντιο ήταν η πλανητάρχης δύναμης. Και αυτό οφειλόταν στο ότι οι πρόγονοι μας, οι Ρωμοί, οι Ρωμαίοι, στην Κωνσταντινούπολη και σε όλη την αυτοκρατορία, είχαν αυτήν την πίστη προς τη ζωοδόχο πηγή, στα αγιάσματά της, στη χάρη της, στη δύναμη που έχει το αγέσμα. Πού είναι αυτά σήμερα, από τους άρχοντάς μας κυρίως. Ευτυχώς που υπάρχει ο πολλής λαός, ο οποίος κρατάει ακόμη, και ελπίζω πως δεν θα πάψει ο Αναστάς Χριστός να κρατήσει αυτό το λίμα, στρόπον ώστε να μην απολαύσουμε τελείως την προστασία του Θεού και του Αναστάντος Κυρίου. Μάλιστα. Άρα τα μηνύματα είναι πολλαπλά, πατέρα Θεόδωρε. Και πολλαπλά για αυτή... είναι από τη ζωοδόχο πηγή, είναι όντως η Παναγία, είναι ζωοδόχος πηγή, δίνει ζωή και είναι ζωοδόχος πηγή και υπό μία άλλη έννοια την οποία δεν μνημονεύσαμε προηγουμένως. Δεν είναι ζωοδόχος πηγή μόνον διότι πηγάζει το νερό, το αγίασμα, το οποίο δίνει ζωή και θεραπεύει. Είναι ζωοδόχος πηγή, όπως λένε τα κείμενα μέσα, διότι επίδασε και γέννησε τον Χριστό που είναι το ζωντανό είδωρ. Ο Χριστός είναι η ζωή. Γέννησε λοιπόν η Παναγία τον Χριστό την ζωή, είναι χριστολογική έννοια, και συγχρόνως με το αγίασμά της θεραπεύει και τις νόσους. Από εκεί λοιπόν έχουμε τα μηνύματα της ζωοδόχου πηγή σήμερα, ότι η ζωή είναι ο Χριστός. Έξω από τον Χριστό δεν βρίσκει κανένας στη ζωή. Και όταν έχει κανένας δυσκολίες στη ζωή του, καταφεύγει στην Παναγία, στη χάρη της, στο αγίασμά της, στη ζωοδόχου πηγή και βρίσκει βοήθεια. Ή στις δύσκολες στιγμές. Τα μηνύματα της Αναστάσεως είναι ότι να πιστεύουμε ότι όπως ο Χριστός νίκησε το κακό, την αμαρτία, αναμάρτητος, απέναντι στο μίσο, στην εκδίκηση, στον φθόνο, στις ύβρις, άφες αυτής, αγαπάτε τους εχθρούς, νίκησε το κακό, το σωρευμένο κακό εναντίον του, αλλά νίκησε ακόμη και το θάνατο. Και έτσι να ελπίζουμε κι εμείς πως ό,τι και να κάνουν οι θεομάχες δυνάμεις παγκοσμίως, οι εκκλησιομάχες δυνάμεις εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που είναι η Εκκλησία, δεν υπάρχει άλλη Εκκλησία, μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν πρόκειται να επιτύχουν όπως δεν πέτυχαν και με την Σταύρωση και την ταφή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, πατέρα Θεόδωρε. Να ευχηθώ ότι καλύτερο σε εσάς και στην οικογένειά σας. Ευχαριστώ επίσης, κύριε Χρήστο, και στους δικείους σας, αν εορτάζει κάποιος ή το περιβάλλον σας, ευλογία από τη ζωοδόχο πηγή και από τον Αναστάντα Κύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο πατέρας Θεόδωρος Ζίζης, πρωτοπρεσβύτερος της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, καθηγητής του ΑΠΙΘΙΤΑ της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης.